Πάμε να συνομιλήσουμε τώρα και μετά θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα με τον Νίκο Βασίλη Βροντάκη. Είναι ένα παγωσώστης, ο οποίος θα πάει κολυμπώντας από τα Σφακιά στη Γάβδο να στείλει ένα μήνυμα αλληλεγγύης. Από τα Σφακιά στη Γάβδο. Μεγάλη απόσταση. Κύριε Βροντάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα. Και μπράβο για αυτή την πρωτοβουλία. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πόση απόσταση καταρχάς είναι από τα Σφακιά στη Γάβδο? Είναι γύρω στα 40 χιλιόμετρα. 38 με 40. Υπολογίζουμε ανάλογα τον καιρό και τα ρεύματα. Συγγνώμη. Κύριε Βροντάκη, το έχετε πάρει απόφαση αυτό ή το σκέφτεστε? Το έχω πάρει απόφαση σχεδόν ένα χρόνο τώρα. Το σκέφτεστε ένα χρόνο και το πήρατε απόφαση και θα κολυμπήσετε 40 χιλιόμετρα από τα Σφακιά στη Γάβδο. Για καλό σκοπό. Για καλό σκοπό. Μπράβο σας, αλλά θέλει μεγάλες αντοχές, έτσι? Κύριε, ναι, βέβαια. Σίγουρα. Σίγουρα. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να περάσετε με αυτή την ενέργειά σας, κύριε Βροντάκη? Το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι να βοηθήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη πραγματική και να μην αγχωνόμαστε γενικά. Αυτό... Γιατί μέσα από το άγχος βγαίνουν όλες οι αρρώστιες. Α, το λέτε σε μένα τώρα, κύριε Βαγγέλης, που είμαι ένα μόνιμο άγχος. Ναι, έχετε δίκιο. Μπράβο σας. Και πόση ώρα θα σας πάρει, ώρες μάλλον, για πολύς να φτάσετε ώρες από τη τουλάχιστον Σφακιά στη Γάβδο? Υπολογίζω ότι μέχρι 12 ώρες θα το έχω πάρει. Μάλιστα. Θα έχω προστάσει. Μπράβο σας. Δεν θα πηγαίνετε, δεν θα κολυμπάτε ασταμάτητα, έτσι εννοείται. Εννοείται ότι θα υπάρχει βάρκα δίπλα. Αυτό. Αλίμονο, βέβαια. Συνοδεύει και για τον ανεφοδιασμό, έτσι. Είναι. Βέβαια, το σώστο. Βέβαια. Γιατί μάλιστα τέτοιες αποστάσεις θέλουν και φαγητό. Κύριε Βροντάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Για καλό σκοπό, λοιπόν, έτσι. Δεν είναι ανθρώπους. Είναι συγκριτική. Η κριτική, παιδί. Μπράβο τους.